Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα υποβρύχια ανεκλήθησαν με οδηγίες του τότε αρχηγού ενόπλων δυνάμεων Γρηγόριου Μπονάνου. Αν δεν είχαν ανακληθεί, θα μπορούσαν να επιφέρουν κέριο πλήγμα στον εχθρό, να οδηγήσουν την εισβολή σε αποτυχία και την Τουρκία σε ταπεινωτική ήττα. Αυτό και άλλα πολλά θα τα μάθουμε από τους κυβερνήτες των δύο υποβρυχίων, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο και Βασίλειο Γαβρίλ. Κύριε Γαβρίλη, να έρθω κοντά σας. Ήθελα να ρωτήσω, διαβάζοντας και το βιβλίο του κυρίου Αραπάκη, που βγήκε μόλις πρόσφατα και αφιερώνει μεγάλο μέρος του στην υπόθεση των υποβρυχίων. Ο κύριος Αραπάκης λέει ότι σκόπιμα είχε δώσει την διαταγή για να πλεύσουν τα πλοία προς την Ρόδο, μετά το πραξικόπημα, και την 19η Ιουλίου να πλεύσουν από την Ρόδο προς την Κύπρο. Εκείνο το οποίο ήθελα να μάθω από εσάς είναι κατά πόσον είτε σας είχε γνωστοποιηθεί επισήμως, είτε σας είχε δοθεί έστω και η εντύπωση ότι επίκειτο ενέργεια της Τουρκίας στην Κύπρο μετά το πραξικόπημα. Στις 19 του μηνός, πρωτού αποπλέψουμε από τον άψαγμο της Σαλαμίνας, μας είχαν καλέσει το αρχηγείο Στόλου και μας, τον κύριο Παναγιώτοπουλο και εμένα, και μας είπανε να διαβάσουμε το σχέδιο Ε, το οποίο προέβλεπε ενίσχυση με διάφορες μονάδες του ναυτικού και της αεροπορίας, προκειμένου να υπερασπιστούν την Κύπρο σε περίπτωση επεμβάσεως των Τούρκων. Επομένως, μόνο από αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίναμε για τη Ρόδο, αλλά λίγο πιο πέρα. Μπορώ να σας ρωτήσω ποιος, από πού είχε έρθει η διαταγή ούτως ώστε να κληθείτε εσείς να σας γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο του σχεδίου και ποιος σας έδωσε την τελική διαταγή? Οι διαταγές στο πολεμικό ναυτικό δίδονται από τον αρχηγό ναυτικού. Άρα από τον κύριο Ραπάκη. Μεσολαβούν άλλοι μετά, αλλά στην ουσία διαταγή δίδονται... ξεκινά από τον αρχηγό ναυτικού. Μάλιστα. Ο οποίος αρχηγός ναυτικού, τώρα πάμε σε πολύ ψηλότερα δώματα στην στρατιωτική ιεραρχία, χρειαζόταν διαταγή του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων για να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια ή μπορούσε να αναλάβει μόνος του μια τέτοια πρωτοβουλία? Α, μιλάτε για το τότε καθεστώς? Ναι, 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 μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρω τη θέση του κυρίου Αραπάκη, εξαρτάται. Θέλω να είμαι σαφής και, και εκφράζω αυτό το οποίο πιστεύω. Αν ήμουν εγώ, δεν θα ρώταγα κανέναν. Μπορεί και να ρώταγα όμως. Γιατί, σας το λέω τώρα που είναι λιγάκι αργά ίσως. Αλλά σε ένα καθεστώς το οποίο δεν υπάρχει η πυραμής, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο κυβερνήτης ή ο πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε, νομίζω μπορεί να απέβει και κάποιος και μιλάω με τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και να δώσει μια εντολή. Συνεπώς η διαταγή προήλθε από τον Αραπάκη και σε διαδράστηκε στο ναύσταθμο Σαλαμίνος την 19η Ιουλίου. Παρασκευή 19 του μηνός Ιουλίου. Όχι γραπτός. Όχι γραπτός. Η εντολή η οποία δόθηκε 19 του μηνός ήταν να πλεύσουμε διασκήσεις στην περιοχή Ρόδου. Απλώς είχαμε μελετήσει πιο μπροστά το σχέδιο Ε που αφορούσε ΚΑΠΑ την Κύπρο. Αλλά διαβάζοντας και εγώ το βιβλίο του Αραπάκη, του Πέτρου Αραπάκη Ανδρέα, φαίνεται ότι ο αρχηγός του ναυτικού είχε αρμοδιότητα να δώσει οδηγίες και διαταγή να αποπλέψουν τα υποβρύχια, αλλά και ο στόλος για άσκηση στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αλλά για να χτυπήσουν στόχους στην Κύπρο που ήταν καθαρά ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πόλεμο με την Τουρκία, τότε έπρεπε η διαταγή να προέλθει από τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Ναι, διότι τότε πια ήταν και στρατηγική απόφαση, ήταν και πολιτική απόφαση. Βέβαια, εντάξει, οι δικτάτορες αγνοούσαν τους πολιτικούς, ήταν τότε υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Αντρουτσόπουλος και όλοι γνωρίζουν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εκείνο το οποίο ήθελα να δω, σας είπαν ότι θα πλέψετε προς Ρόδο για άσκηση και ταυτοχρόνως σας έδωσα να διαβάσετε το σχέδιο Ε που προνοούσε ενίσχυση μονάδων αεροπορίας και ναυτικού για να υπερασπίσουν την Κύπρο που θα δεχόταν τουρκικά πλάστα. Εσείς εκείνη την ώρα τι καταλάβατε? Όπως είπε και ο Βασίλης ο Γαβρίλ, αρχικά ήμασταν σε μια σύσκεψη με τον διοικητή υποβρυχίων, όλη η κυβερνήτη των υποβρυχίων. 11 η ώρα την Παρασκευή τηλεφώνησε ο ίδιος ο Αγέν, ο κύριος Αραπάκης, στον διοικητή και είπε να ετοιμαστούν τα υποβρύχια για απόπλο. Πόσα υποβρύχια είχε τότε η Ελλάς? Ήταν τότε
4 γερμανικού τύπου υποβρύχια και 2 αμερικανικού τύπου. Αυτά τα υποβρύχια ήταν καινούργια, μόλις είχαν παραλυφθεί από το 1971 και 72, μέχρι 73, μέχρι αρχές του 73. Εν πάση περιπτώσει δόθηκε η εντολή από τον ίδιο τον κύριο Αραπάκη. Αμέσως κινητοποιήθηκε το σύστημα, γιατί υπάρχει μεγάλη διαδικασία κινητοποίησης ενός υποβρυχίου. Σπεύσαμε στο αρχηγείο Στόλου, όπως είπε και ο Βασίλης, να ενημερωθούμε κατόπιν εντολής επί του σχεδίου που αφορούσε την αποστολή μας και κάποια άλλα στοιχεία από, εδώ στην Κύπρο, και βεβαίως παρακολουθούσαμε την κατάσταση όπως εξελίσσεται. Έχει γίνει η απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου εδώ πέρα, είχαν γίνει κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, οι τηλεοράσεις δεν μετέδιδαν τίποτε, αλλά ακούγαμε Deutsche Welle, το BBC και τη γαλλική εκπομπή. Και έτσι λίγο πολύ ήμασταν ενημερωμένοι από τις εξελίξεις και ανησυχούσαμε στο σύνολο. Εμείς περιμέναμε ότι αν πρόκειται να γίνει κάτι, τα υποβρύχια θα ήταν τα πρώτα τα οποία θα έπρεπε πιο πριν από όλες τις άλλες δυνάμεις. Ακριβώς. Και συνήθως τα υποβρύχια πρέπει να είναι πάντα εκεί που πρόκειται να δράσουν πριν δημιουργηθεί κατάσταση. Διότι πρέπει να προλαμβάνουν τα υποβρύχια μια κατάσταση που εξελίσσεται, γι' αυτό έχουν περιόδους, περιοχές αναμονής και περιοχές περιπολίας που πάνε. Και σωστά ο κύριος Αραπάκης θέλησε να μας στείλει σε μια περιοχή, ας την πούμε αναμονής, κοντά στη Ρόδο, εν επιφανία. Η εντολή ήταν να αποπλέξουμε αυτόν τον άσταθμο της Σαλαμίνος εν επιφανία, ώστε να μας εντοπίσουν η απέναντι πλευρά, να μας δουν ότι είμαστε στη Ρόδο και κάνουμε ασκήσεις και να θεωρήσουν ότι η δύναμη αυτή, η επιθετική δύναμη του πολεμικού ναυτικού, υπήρχε εκεί κοντά. Και η πρόθεση. Το μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Το ενδεχόμενο το ότι θα μπορούσαμε να πάμε στην Κύπρο να αναλάβουμε επιχειρήσεις, η υπηρεσία το κάλυψε ενημερώνοντάς μας με αυτό το σχέδιο και στη συνέχεια με εντολές που ήρθαν καθοδόν. Όμως, εκείνο που διερωτώμε, τα υποβρύχια απέπλεψαν από τον άψταθμο Σαλαμίνα στη 19η Ιουλίου, έφτασαν στη Ρόδο αυθημερών. Την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα. Εκείνο που διερωτώμε είναι, έχοντας υπόψη την ταχύτητα των υποβρυχίων και μετά τη Ρόδο θα έπρεπε να καταπλέψουν εν καταλύση και όχι εν επιφανία, όπως έχετε πει. Είναι δυνατόν να είχαν προλάβει την εισβολή ή θα φθάνανται υποβρύχια κατόπιν εορτής? Και το ερώτημα και προς τον κύριο Γαβρίλη. Θα προλαμβάνατε. Θα σας τοποθετήσω αλλιώς. Βρισκόμασταν στις Κυκλάδες σε επιφανία 20 του μηνός, 7 το πρωί, όταν λάβαμε εντολή να καταδυθούμε και να πλέψουμε προς Ρόδο. Εν καταδύση ένα υποβρύχιο έχει τη δυνατότητα να πλέει περίπου 6 έως 7 κόμβους την ώρα. Ήταν πολύ δύσκολο να φτάσουμε στις 20 του μηνός αδύνατο στην Κύπρο. Αλλά θα σας απαντήσω διαφορετικά. Και 22 και 23 και 24 να φτάναμε, ένα προγεφύρωμα για να εγκατασταθεί σε εχθρικές ακτές, παρόλο ότι δεν ήταν εχθρικές γιατί δεν βρήκαν αντίσταση οι Τούρκοι, χρειάζεται μεγάλο διάστημα. Επομένως, με δυνατότητα να βουλιάξουμε 3 έως 5 αντιτορπιλικά και με πιθανότητες επιτυχίας 50%, τα όπλα μας ήταν τόσο ισχυρά, μπορούσαμε να βουλιάξουμε ή να επιφέρουμε ζημιές σε 3 έως 5 αντιτορπιλικά. Για μένα θα σταματούσε η αδίποτε κίνηση. Όσοι βγήκανε έξω βγήκανε, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο να φέρουν ενισχύσεις. Και μην ξεχνάτε και ο Ατύλας 2-15 Αυγούστου έγινε αφού είχαν αρχίσει και αποβιβαζόντουσαν σαν επιβάτες που γίνουν κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κυρίνιας. Και είναι γεγονός ότι το κύριο κύμα της απόβασης των τουρκικών δυνάμεων, οι ενισχύσεις σε άρματα μάχης και ούτω καθεξής έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Ιουλίου. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι θα τους προλαμβάνετε και θα επιφέρετε εκείνο το κύριο πλήγμα για το οποίο μιλούμε. Πόσες τροπίλες είχαν και τα δύο υποβρύχια μας? Α, δεν είναι απορρίτου 20. Όχι, δεν είναι θέμα απορρίτου. Ήμουνα και υπεύθυνος στη διοίκηση για τον οπλισμό των υποβρυχίων. Και εγώ πιστεύω με ίδια πρωτοβουλία είχα αρχίσει να φορτώνουμε στα υποβρύχια χωρίς να ανάβουμε ακόμη εντολή. Τορπίλες. Ο φόρτος του τορπίλου ήταν 14 τορπίλες. Εγώ είχα 13. Και ο Γιάννης κάπου σαν αντίστοιχο.
γύρω στις 10 με 11. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν προλάβει όλα τα υποβρύχια να έχουν το σωστό φόρτο των ορπιλών προτού ξεκινήσουν. Για να συμμετάσχουν σε μια πολεμική επιχείρηση στα υποβρύχια χρειάζεται μια αλφα προετοιμασία, την οποία στην ουσία δεν την είχαν, γιατί όλα γίναν πολύ γρήγορα. Έπρεπε να είχαν γίνει μία εβδομάδα πιο μπροστά προτού κάνουν οποιαδήποτε κίνηση οι τότε στρατιωτικοί στην Κύπρο. Έπρεπε να είχαν γίνει πολύ πιο μπροστά όλες οι κινήσεις. Ακριβώς αυτό είναι το κύριο ερώτημα, γιατί μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος δεν ελήφθησαν όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση μιας εισβολής, μιας τουρκικής εισβολής, έστω μιας ενδεχόμενης τουρκικής εισβολής. Αυτό δεν έγινε πάντα, Ανδρέ. Λοιπόν, έχουμε μείνει στην 20η Ιουλίου, 7η πρωινή, όταν παίρνετε διαταγή, βρίσκεστε στις Κυκλάδες. Να καταδείξουμε και να πλέψουμε καταδείξη προς Ρόδο. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι μαζί σας για να συνεχίσουμε την διήγηση, την πορεία και την ανάκληση της διαταγής των υποβρύχιων. Διανέμουμε 80 εφημερίδες και 800 περιοδικά από Κύπρο και Ελλάδα. Χρησιμοποιούμε 2 αεροπλάνα, 50 αυτοκίνητα, 250 χέρια και 10 κέντρα δυναμής. Παραδίδουμε σε 1000 περίπτερα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα σε 200.000 αναγνώστες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Και εσείς είστε ένας από αυτούς. Καιρός να μάθετε ποιος σας φέρνει τις ειδήσεις κάθε μέρα. Πρακτορείο τύπου Κρόνος. Το μεγαλύτερο πρακτορείο διανομής τύπου στην Κύπρο. Οι τιμές μας ακόμα πιο χαμηλές. Παραΐκας.